εδώ. Επιστροφή στο κόκκινο και στη νέα τηλεόραση και έχω την πολύ μεγάλη χαρά. Πραγματικά και πολύ μεγάλη χαρά έχω και ενθουσιασμό. Έχω που συναντώ τον κριτικό καλλιτέχνη, τον Κωστή το Γρυβάκη, που ουσιαστικά τον γνώρισα και γνώρισα και τη δουλειά του μέσα από διάφορα άρθρα που τις τελευταίες μέρες έτσι κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Όχι μόνο από κριτικά site, αλλά από πανελλήνιες εμβέλειες και μεγέθους, αθηναϊκά κυρίως site. Και στη Μέση Ανατολή. Και μέχρι εκεί δεν έχω φτάσει, αλλά έχεις φτάσει εσύ. Το Creta Live τον δημοσίευσε από το άρθρο της Μέσης Ανατολής. Κωστή Γρυβάκη, καλώς ήρθες. Σας ευχαριστώ. Στο Κόκκινο. Καλώς σας βρήκα. Είναι φοβερό, ευχαριστώ νομίζω. Πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που ήρθες και από το Ηράκλειο για εμάς. Θα πρέπει να σου πω ότι είσαι από τους λίγους ανθρώπους που πριν καν τους γνωρίσω και τους συναντήσω τηλεοπτικά, έχουν καταφέρει και με έχουν φτάσει στο Κόκκινο. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω γιατί. Πράγματα. Δεν ξέρει γιατί. Όταν θα κάνετε έτσι ένα ωραίο γενικό πλάνο, θα καταλάβετε εσείς. Γιατί ο Κωστής είναι μάλλον μετριόφρον και πολύ χαμηλών τόνων. Είσαι λοιπόν. Και αυτός ήταν ο ένας από τους τίτλους που συνάντησα. Ο κριτικός καλλιτέχνης που μετατρέπει κομμάτια ξύλου σε φιγούρες ανθρώπων του Ομάν. Και διάβασα και μία ωραία ιστορία ότι ουσιαστικά. Ένα ταξίδι και μία ζημιά στο αυτοκίνητο, ναι. Σου άλλαξε τη ζωή. Όχι ακριβώς, δεν μου άλλαξε τη ζωή. Εντάξει, την οτροπία σου. Συνήθως οι δημοσιογράφοι τα μεγαλώνετε τα πράγματα. Για πες μας εσείς την πραγματική ιστορία. Βρέθηκα διακοπές στο Ομάν το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ναι. Το Ομάν έχει πάρα πολύ ωραία βουνά, πολύ ψηλά βουνά, στα οποία μπορείς να κάνεις hiking, μπορείς να περπατήσεις, μπορείς να κολυμπήσεις τα φαράγγια τους μέσα με πολύ ωραία νερά. Ένας υπέροχος τόπος. Βρέθηκα λοιπόν σε ένα από αυτά τα χωριά, σε ένα πολύ ψηλό βουνό και εκεί χάλασε το αυτοκίνητο. Αλλά χάλασε ολοκληρωτικά. Δεν ξέρω μηχανικά να το πω, χάλασε αυτό που έχει το λάδι μέσα, πώς λέγεται το τεπόζιτο με το λάδι, έσκασε, ναι. Δεν μπορούσα να φύγω με τίποτα από εκεί. Οπότε με βοηθήσαν οι ντόπιοι από το χωριό, με μεταφέρανε μέχρι την πόλη που ήταν μια μισή ώρα απόσταση, το εκτίμησα πάρα πολύ. Δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος, αλλά γνώρισα τον κόσμο περισσότερο τις μέρες που έμεινα εκεί. Ξαναγύρισα τον Αύγουστο, γνώρισα ακόμη περισσότερο κόσμο, είναι ένας υπέροχος λαός, υπέροχος λαός. Και έτσι ήρθε η έμπνευση να φτιάξω αυτά που φτιάχνω. Και να ταξιδέψει τον εκεί λαό εδώ, να μας μεταφέρει. Να ταξιδέψω τον εκεί λαό εδώ. Τις εικόνες που εσύ γνώρισες. Και να μπορέσω να κάνω ένα πάντρεμα τη δικιά μου τέχνη, αυτό που εγώ φτιάχνω με τη δικιά του αισθητική, τη δικιά του λογική, τη δικιά του ποιότητα που έχουν σαν άνθρωποι. Ωραία. Και έρχεται κάποιο και σου λέει. Γιατί ουσιαστικά μα συστήνεσαι σήμερα και εγώ εδώ τώρα θα σε μάθω. Ποιο είναι ο Κωστής ο Γρυβάκης, με τι ασχολείται. Και πώς φτάνει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, δεν είμαι κάτι φοβερό. Δάσκαλος ζωγραφικής είμαι, ζωγράφος είμαι, ναι. Χειροτέχνης είμαι. Mm-hmm. Αυτά κυρίως. Καλός άνθρωπος, θα έλεγα. Φαίνεται αυτό. Ναι, ευχαριστώ. Έχω παιδιά που τους κάνω μαθήματα ζωγραφικής και εικαστικών. Δουλεύω μόνος μου με ξύλα, κυρίως με ανακυκλώσιμα υλικά. Δεν αγοράζω ποτέ ξύλο, δηλαδή ό,τι βλέπετε εδώ δεν έχω αγοράσει ούτε ένα κομμάτι. Αρέσει και τις φιλοσοφίες ότι να μην πετάμε τίποτα, όλα μπορούν να αξιοποιηθούν. Πιστεύω στη δεύτερη ζωή των πραγμάτων. Ναι. Όλα τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και ένα μπουκάλι από αφρόλουτρο μπορεί να γίνει κάτι. Κάτι. Μπορεί να μην είναι κάτι σπουδαίο, μπορεί να μην χρειάζεται να μπει στο Λούβρο, όμως θα τα αγαπήσει κάποιος άνθρωπος και θα το βάλει στο ράφι του και για μένα το ίδιο είναι και αυτό. Είτε Λούβρο, ναι, είτε Λούβρο, είτε ράφι κάποιου ανθρώπου, είτε καρδιά κάποιου ανθρώπου, το ίδιο και αυτό. Αυτό. Αυτό σήμερα. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω για μένα. Αγαπώ τη δουλειά μου. Φαντάζομαι φαίνεται. Πόσες ώρες ασχολείσαι. Εντάξει, νομίζω ότι έχεις κάνει εκπληκτικά πράγματα και. Ξέρεις και λίγο κομπλάρο μπροστά σε τόσο μεγάλο ταλέντο. Ειλικρινά σου μιλάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους, πολλούς καλλιτέχνες. Εδώ τα αντικείμενά σου έχουν ψυχή. Ναι. Είναι σαν να μας μιλούν. Δηλαδή δεν γίνεται να βλέπω αυτό το κουτάλι, το ξύλινο και να έχει αυτή την εικόνα. Δεν γίνεται να βλέπω αυτή τη μαγειρική κουτάλα και να έχει αυτή την εικόνα. Πού τα δείχνω εδώ. Δίνεις ζωή σε άψυχα αντικείμενα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ό,τι δω θέλω να το ζωγραφίσω. Δηλαδή και σένα ακόμα τώρα που σε θέλεις βλέπω. Να με ζωγραφίσεις. Θα ήθελα να πάρω τις μπογιές μου να σε ζωγραφίσω από την αρχή. Έτσι, όχι να μου κάνεις το πορτρέτο. Είσαι όμως, όχι, είσαι εργοτέχνης από μόνη σου. Οπότε δυσκολεύομαι να αλλάξω ένα εργοτέχνη για να το κάνω κάτι άλλο. Αχ, βρε Κωστή. Έτσι ξεκινάει η μέρα μου. Βρίσκοντας πράγματα είτε στα σκουπίδια, είτε στο δρόμο, είτε σε φίλους, είτε πάω σε σπίτια όπου φτιάχνουν τα ταβάνια τους, μαζεύω τα δοκάρια που μένουν και τα κάνω αυτές τις φιγούρες. Ξύλα από τη θάλασσα, ξύλα από παντού, αληθινά κλαδάκια για δέντρα,
ξεκινάω το πρωί και σκέφτομαι τι θα κάνω σήμερα. Έρχεται το βράδυ, 12 η ώρα το βράδυ, έχω κάνει ένα διάλειμμα μόνο το μεσημέρι για να φάω και δεν έχω καταλάβει πότε πήγε 12. Όλη σου η ζωή κινείται γύρω από αυτό, όλο, από, το, ναι, από τη ζωγραφική. Όλη, και... όλη μου η ζωή, ακριβώς. Ναι. Σε αποζημιώνει το αποτέλεσμα. Είναι δηλαδή μια δουλειά, θα στο πω αλλιώς, που μπορεί να σε ζήσει. Πληρώνεσαι για όλη ναι. αυτή τη δουλειά που κάνεις. Ναι. Είσαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Δεν με ζει καλά. Δεν με ζει ναι. όπως ο πολλής κόσμος μπορεί να φαντάζεται ότι ναι. εγώ μπορεί να βγάζω πάρα πολλά λεφτά από αυτά επειδή είναι όμορφα, επειδή είναι γλυκούλια, επειδή πουλιούνται, επειδή δεν ξέρω για χίλιους δύο λόγους. Βγάζω κάποια χρήματα όσα χρειάζομαι εγώ και αυτό μου φτάνει. Ναι. Αν είναι να έρθουν περισσότερα, καλώς να έρθουν. Αυτή τη στιγμή αυτά που βγάζω είναι υπέρ αρκετά για να καλύψω τα έξοδα που έχω σαν άνθρωπος, σαν πολίτης της Ελλάδας, όπως είναι σήμερα η Ελλάδα. Και με φτάνει αυτό. Με φτάνει... Είναι όλα χειροποίητα. Όλα χειροποίητα. Τα κόβω εγώ, τα ζωγραφίζω εγώ. Α, δίνεις και το σχήμα στα υλικά εσύ. Ναι, όλα, τα πάντα. Τα πάντα. Υπάρχει ναι. κάποιο υλικό το οποίο, ξέρεις, είναι η κόκκινη γραμμή σου, λες, αυτό δεν το αγγίζω, δεν μπορώ να το δουλέψω. Ναι, δεν δουλεύω γυαλί, δεν δουλεύω μέταλλο. Mm-hmm. Όχι επειδή τα σνομπάρω, επειδή δεν μ' αρέσουν, επειδή δεν έχω δοκιμάσει βασικά ποτέ για ναι. να ξέρω αν μ' αρέσουν. Απλά μ' αρέσει πάρα πολύ το ξύλο. Το ξύλο, αγγίζοντάς το, είναι σαν να αγγίζεις έναν άνθρωπο. Είναι ζωντανός οργανισμός το ξύλο. Και δουλεύετε και καλά. Είναι συνεργάσιμο υλικό. Είναι πολύ συνεργάσιμο το ξύλο. Νιώθω ότι και αυτό με αγαπά. Όπως και εγώ το αγαπώ, νιώθω ότι και αυτό με αγαπά το ίδιο. Όταν το πιάνω στα χέρια μου, σαν να πιάνω ένα μικρό παιδί. Και το πλάθω όπως εγώ θέλω. Ξέρεις, τόση ώρα που σε ακούω, είναι αυτό που λες. Είναι σαν να έχω απέναντί μου ένα μικρό παιδί το οποίο έχει μάθει να ζωγραφίσει και μου μεταφέρει αυτόν τον πρώτο ενθουσιασμό. Ναι. Είναι σαν να μιλάω με ένα μικρό παιδί ακριβώς. που ενθουσιάζεται με τα χρώματα, με τα υλικά, με τους καινούριους μπογιάδες που ενδεχομένως κάποιος του έκανε δώρο. Ξέρεις τι γίνεται εγώ. Ώρες-ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας νιώθω ότι είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Γιατί η δουλειά μου είναι τέτοια που κάνω ακριβώς ό,τι έκανα στα πέντε μου. Στα πέντε, ξέρω εγώ, η μητέρα μου αγόραζε κατασκευές να φτιάξω σπιτάκια, τα φτιάχνω τώρα μόνος μου. Στα πέντε μου ζωγράφιζα τις πρώτες μου ζωγραφιές, τις ζωγραφίζω τώρα και έχουν και ανταπόκριση από τον κόσμο. Οπότε δεν μπορώ να έχω παράπονο. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να έχω παράπονο. Διατηρείς με πολύ ωραίο τρόπο την παιδικότητά ακριβώς, σου. Ακριβώς. Λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά η δουλειά σου στις δυσκολίες της ζωής. Πάρα πολύ. Βέβαια, εγώ είμαι ένας. Νομίζω ότι σαν καλλιτέχνης είμαι λίγο πιο pop καλλιτέχνης. Δεν εμπνέομαι τόσο όταν είμαι στεναχωρημένος. Α, μου έκλειψες την ερώτηση. Επίσης όταν είμαι χαρούμενος. Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Επίσης δεν πιστεύω τόσο πολύ στην έμπνευση ότι η έμπνευση θα έρθει ουρανοκατέβατη από κάπου. Ναι. Η έμπνευση, όπως έχει πει ο Πικάσο, έρχεται όταν δουλεύεις. Δουλεύοντας θα έρθει η έμπνευση. Αν δεν δουλεύεις, αν κάθομαι εδώ και περιμένω να έρθει, δεν θα έρθει ποτέ. Όμως ξεκινώντας, βάζοντας κάτω τα πράγματα, θα έρθει από πολλές πλευρές, από παντού. Παρ' όλα αυτά, η έμπνευση για τις ανθρώπινες φιγούρες, ο Μάνα, ήρθε μέσα εκεί. Από την εμπειρία ναι, σου. Ναι, ναι. Υπάρχουν άλλοι λαοί τους οποίους επισκέφθηκες μέσα από ταξίδια και τους έχεις αποτυπώσει σε. Όχι, παρόλο που έχω κάνει πολλά ταξίδια, πάρα πολλά ταξίδια. Δηλαδή, έχω πάει σε περισσότερες από 30 χώρες. Ναι. Ήταν τόσο δυνατή ναι. και τόσο εξαιρετική φιλοξενία που ξέρεις τι γίνεται, εγώ έμεινα σε ντόπιους. Οπότε οι ντόπιοι μου δείξαν ακριβώς τη χώρα όπως είναι. Δεν είναι ακριβώς χώρα, το μέρος, είναι σουλτανάτο. Μου δείξαν ακριβώς το μέρος όπως είναι. Έζησα σαν ντόπιος. Και ίσως αυτό με έκανε να θέλω να δουλέψω πάνω στα δικά τους πράγματα, πάνω στις δικές τους φιγούρες. Τους έχεις στείλει κάποια φιγούρα, έχεις στείλει κάποια φωτογραφία ή κάποια αντικείμενα για να δουν τι κάνεις. Βρίσκομαι εδώ σήμερα. Για να δουν την επιρροή τους ουσιαστικά. Ναι, βρίσκομαι πάνω εδώ σήμερα γιατί έγινε ένα άρθρο σε ένα περιοδικό του Ομάν για μένα. Ναι. Ναι, λέγεται Ύψιλον, Pulse of Oman, ο παλμός του Ομάν. Και γράψαν για μένα όλο αυτό το πράγμα. Και την ιστορία μου και τη δουλειά μου. Μπήκε κανείς στη διαδικασία να σε αναζητήσει. Φυσικά, πάρα πολύ. Κάθε μέρα έχω μηνύματα. Να δεις που θα πας και στο πάμε πακέτο. Κάθε μέρα. Να μου το θυμηθείς. Δεν ξέρω αν θα πάω στο πάμε πακέτο. δεν ξέρω αν θέλω να πάω στο πάμε πακέτο. Να σου πω μια μικρή ιστορία γρήγορα. Χθες, ας πούμε, ή χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι, προχθές πρέπει να ήταν, ένα παιδάκι από την Ινδία μου στείλε ένα μήνυμα. Το παιδάκι αυτό μένει στο Μάσκατ, στην πρωτεύουσα του Ομάν. Ναι. Μου στείλε ένα μήνυμα με δύο φωτογραφίες, στις οποίες φτιάχνει ακριβώς αυτά που φτιάχνω εγώ, γιατί επηρεάστηκε πάρα πολύ από τις φωτογραφίες της δικές μου. Ναι, ήταν πολύ συγκινητικό. Άρα λοιπόν δεν επηρεάζεις μόνο τα παιδιά τα κριτικόπουλα, τα οποία ναι. διδάσκεις, επηρεάζεις και τα παιδιά εκεί. Και στο Ομάν και στην Ινδία. Γιατί ήταν συγκινητικό, γιατί ένιωσα σαν να φύγε μια κλωστή από εδώ, ακριβώς από εδώ μέσα, πήγε στην Ινδία που κατάγεται, πήγε στο Ομάν που μένει και ξαναγύρισε πίσω. Και έκανε ένα πολύ ωραίο τρίγωνο. Ένωσε διαφορετικούς λαούς. Ναι, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετική σκέψη. Και αυτό για μένα μου φτάνει. Μου είπε ένας γνωστός στο Ομάν. Αν θες να κάνεις καριέρα, μου λέει, δεν θα μείνεις στο Ομάν. Θα πας στο Αμπουντάμπι, θα πας στο Ντουμπάι. Εκείνη μου λέει το χρήμα, εκείνη όλα. Λέω, δεν με αφορά καθόλου. Ειλικρινά δεν με αφορά καθόλου. Η καριέρα για μένα είναι αυτό.
Αν αυτό το μικρούλι αγγίξει έστω μια ψυχή, για μένα είναι καριέρα. Δεν με ενδιαφέρει αν τα αγοράσουν, έχω χαρίσει πάρα πολλά. Δεν με ενδιαφέρει αν μπω σε μουσεία, αν μπω σε γκαλερία, αν πρέπει να κόβω κορδέλες, οτιδήποτε. Με ενδιαφέρει να αγαπήσεις αυτό. Με ενδιαφέρει το βλέμμα σου όταν το πρωτοδείς. Και ακόμα και αν δεν το αγοράσεις, αν δεν το πάρεις, αν δεν το κάνω δώρο. Να το θαυμάσεις με τον ίδιο ενθουσιασμό αυτό. Που το δημιούργησες αυτό. Εσύ. Αυτό. Αυτό. Να μοιραστείτε τα ίδια συναισθήματα. Ακριβώς, ακριβώς. Μα τι άνθρωπο, είσαι γήινος. Ναι. Ναι. Είσαι γήινος, αλήθεια. Είμαι, ναι, ναι. Ναι, δεν θα ήθελα να είμαι, θα ήθελα να είμαι εξωγήινος καλύτερα. Θα έκανα πιο πολλά δεν πράγματα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι συναντώ έναν άνθρωπο από άλλο πλανήτη, με τελείως διαφορετική κουλτούρα και... Σε ευχαριστώ. Και σε αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε. Πες μου λίγο κάτι, ο κόσμος ρωτάει πού μπορεί να σε βρει. Να πούμε ξανά ότι ο Κωστής μας έχει έρθει από το Ηράκλειο, συγκεκριμένα από τις Αρχάνες. Αρχάνες, ναι. Στις Αρχάνες γεννήθηκα, στις Αρχάνες μένω, με κάποια μικρά ή μεγάλα διαλύματα στην Αγγλία, στην Αθήνα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή μένω στις Αρχάνες. Ίσως να μένω στο Ομάν από τις γιορτές και μετά. Δεν ξέρω. Έχω πάρα πολλές παραγγελίες, οποίες θα τις πάω εγώ εκεί. Θα πάω. Ναι, θα πάω την περίοδο των Χριστουγέννων, γιατί όπως είπαμε, έχω πολλές παραγγελίες και επίσης θα εκθέσω κάποια πράγματα εκεί. Πολύ, πολύ ωραία. Άρα ναι. Θα έχεις την ευκαιρία και τη δυνατότητα να συναντηθείς και με τους ανθρώπους ξανά εκεί από κοντά. Βέβαια, ναι, ναι. Τι ωραίο. Ναι. Και έχω και πάρα πολλά μηνύματα και περιμένουν να πάω και μαθήματα θέλουν και παραγγελίες έχω και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί κάποιος να τα βρει, εκθέτεις κάπου τα έργα σου. Όχι. Αλλά μπορεί όποιος θέλει να με βρει στο εργαστήριό μου. Νομίζω είναι και το ιδανικό. Θα μου πεις τη διεύθυνση, γιατί ο κόσμος παίρνει και ρωτάει. Ναι, είναι στις Αρχάνες. Αν ρωτήσεις τους Αρχάνες για τον Κωστή, θα τους. Τον Κωστή, τον Γρυβάκη στις Αρχάνες. Ναι, πολύ εύκολα θα το βρουν το εργαστήριο. Είναι το γνωστό ρωτώντας πας στην πόλη, ρωτώντας πας και στον Κωστή. Δεν είναι τόσο μεγάλο το μέρος, οπότε μπορούν να με βρουν πολύ εύκολα. Δεν μου λες, αν σου ζητήσω να κάνουμε μια σύνδεση από το Ομάν μέσω Skype και να μας μεταφέρει στην εκεί η εικόνα φυσικά μέσα στις γιορτές. Μα είναι δυνατόν. Όχι μία, να κάνουμε περισσότερες από μία. Να δούμε τη δουλειά μου εκεί, να δούμε όμως και το μέρος. Είναι ένα υπέροχο μέρος. Δηλαδή το συνιστώ σε όλο τον κόσμο. Αν μπορεί όλος ο κόσμος να πάει κάποια στιγμή, πρέπει να το κάνει. Σκέφτηκες ποτέ να φύγεις από την Ελλάδα της κρίσης που ενδεχομένως, δεν ξέρω, να στάθηκε και εμπόδιο ή να. Να σου δημιούργησε δυσκολίες στη δουλειά σου και να πεις όχι απαραίτητα και τα λεφτά, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Θα πεις ότι εγώ θα πάω και θα ζήσω έξω. Το σκέφτομαι πάντα. Το σκέφτεσαι πάντα. Το σκέφτομαι τώρα περισσότερο. Καλά είμαι και εδώ. Δεν έχω παράπονο. Mm-hmm. Είμαι καλά. Είχα ένα κατάστημα δικό μου που ήταν εργαστήριο και κατάστημα μαζί. Το κλείσα πριν λίγο καιρό. Ναι. Γιατί δεν μπορούσα να τα απεξέλθω στα έξοδα. Mm-hmm. Χωρίς κατάστημα είμαι καλύτερα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι κι αλλού. Και όχι μόνο για τα χρήματα. Σε ποια δεν χώρα έχει, θα δεν έχει να... να κάνει με τα χρήματα, μάλλον καθόλου. Έχει να κάνει με το να δείξω τα πράγματά μου σε περισσότερο κόσμο. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι παράλογο ένας καθένας να φτιάχνει πράγματα κοινό. Και να τα δείχνει στην οικογένειά του και στους φίλους του και στη νέα τηλεόραση χωρίς να καταλαβαίνει. Απόλυτα, τι δηλαδή η νέα τηλεόραση πρέπει να γίνει η νέα τηλεόραση στο Ομάν, στην Ινδία, στην Αυστραλία και οπουδήποτε. Αυτό είναι το. Αυτό νομίζω θέλει. Ποια είναι η χώρα που ονειρεύεσαι, σαν ιδανική για να. Μέση Ανατολή. Η Μέση Ανατολή, κυρίως το Ομάν. Δεν έχω πάει σε πιο ωραίο μέρος. Έχω πάει σε άλλα μέρη που λέω τι ωραία που είναι εδώ. Έχεις δεθεί τόσο πολύ με τον τόπο αυτό. Ξέρεις τι γίνεται, εγώ από τον Αύγουστο είχα φτιάξει μια σελίδα στο Facebook όπου διαφήμισα τα πράγματά μου και με κάποιο τρόπο με μάθανε πολύ περισσότεροι άνθρωποι εκεί από ότι αν δεν το έκανα. Έχω πάρει τόσα πολλά μηνύματα. Έχω πάρει τόση πολύ αγάπη που λέω πρέπει να πάω. Πρέπει να πάω έστω για 6 μήνες κάτι. Είναι δύσκολο βέβαια. Είναι δύσκολο, αλλά. Νομίζω ότι θα τα καταφέρω κάποια στιγμή. Νομίζω ότι όταν υπάρχει τέτοια θέληση, τίποτα δεν είναι δύσκολο. Θα μου κάνεις μια χάρη να σε σηκώσω λίγο. Να με σηκώσω, πολύ ευχαριστώ. Εκείνο εκεί το ακριανό πάνω είναι μπουκάλι αφρόλουτρο. Αυτό εδώ, ναι. Δηλαδή, εγώ θέλω είναι να το πιάσω γιατί αφρόλουτρο. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Διπλή όψη κιόλα. Είναι... Εντάξει, μπορούμε να το δείξουμε. Είναι τα δύο πρόσωπα του αφρόλουτρου. Ναι. Διαχειρώσα Κωστή Γρυβάκη. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Το δείχνουμε τόση ώρα, συγγνώμη. Πιστεύω απόλυτα στη δεύτερη ζωή των πραγμάτων. Οτιδήποτε είναι αυτό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πετάμε τα πράγματα. Θα μου πεις αν τα μαζεύουμε, θα γεμίσουμε μια αποθήκη με πράγματα. Ό,τι μπορούμε να το αλλάξουμε για να το φτιάξουμε κάτι άλλο, καλό είναι. Είναι και η ικανοποίηση, η ηθική ικανοποίηση ότι κάτι έφτιαξα από το αφρόλουτρο, κάτι από ένα πράγμα που άλλο το θεωρεί σκουπίδι. Δίνω ζωή σε κάτι που κάποιο θεωρεί άψυχο. Να η τρανή απόδειξη του Κωστή του Γρυβάκη που με μεράκι και
και με έναν ενθουσιασμό που προσωπικά δεν έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου και σε θαυμάζω κυρίως γι' αυτό. Μέχρι τώρα σε θαύμαζα για τα έργα σου και τη δουλειά σου. Αλλά τώρα πρωτίστως σε θαυμάζω για τον ενθουσιασμό, αυτό που λείπει από τους ανθρώπους. Να σου ευχηθώ να είσαι γερός, τυχερός, δημιουργικός πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να βρεις τον τόπο που θα χωρέσει όλον αυτό τον ενθουσιασμό και τα όνειρά σου. Σε ευχαριστώ. Και να γίνεις παγκοσμίως γνωστός. Όχι για τα χρήματα, αλλά γιατί δεν το αξίζεις. Δεν με αφορούν καθόλου, για κανένα δεν με αφορούν για καθόλου. Για να μπορεί να έχει κίνητρο αυτό το χέρι να συνεχίζει να ζωγραφίζει. Θα ήταν περίεργο να με αφορούσαν τα χρήματα στα 46 μου. Δηλαδή με αφορούν πολύ περισσότερα πράγματα από και τα χρήματα. Και θα πρέπει να σου πω, η Ειρήνη Καντιδάκη, αν μας βλέπεις, ότι έπεσα μέσα και στο στοίχημα για την ηλικία σου. Αλήθεια. Στοιχηματίζαμε διάφορα σήμερα με τους σημερινούς καλεσμένους, ήσουν και εσύ μέσα στα στοιχήματα. Να τα εκατοστήσεις τα χρόνια σου. Ευχαριστώ πάρα να είσαι πάντα πολύ. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Ευχαριστώ και να σε ευχαριστήσω λόγια. Και αυτό το υπέροχο δώρο το οποίο μας κάνει ο Κωστής. Στο κόκκινο. Μας έφτασε στο κόκκινο. Να είσαι καλά. Σας καλή επιστροφή και να δώσεις ένα πολύ μεγάλο φιλί στο Ηράκλειο. Επόμενο ραντεβού από το Ομάν. Από το Ομάν ή μπορείτε να στείλετε στο εργαστήριο μια μέρα. Καλά, εννοείται. Στο... Ναι. Εδώ δεν δε σου μιλάω τώρα για το τηλεοπτικό το ραντεβού. Είναι ωραίος και ο χώρος εκεί. Καφέ καλό φτιάχνεις. Ναι, και καφέ. Τέλεια. Ναι. Τέλεια. Θα τα πούμε από κοντά στο εργαστήρι. Εντάξει, σου. Να είσαι πολύ. Καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα στο κόκκινο. Θα τα πούμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 4 με πολύ ωραία θέματα. Με λίγο παραπάνω ενθουσιασμό γιατί εμπνευστήκαμε σήμερα από τον Κωστή. Και με αγάπη. Πολύ αγάπη. Αύριο.